μεταβείτε μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό. Υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα εντός του εργοστασίου. Θα χρειαστούν τις πρώτες βοήθειες, εάν λείπει. Έτσι, για ασφάλεια θα το πάμε. Μόλις ολοκληρώθηκε η άσκηση, η Γκρόμπιρ, μια πρωτοβουλία δική μας της περιοχής για την εκπαίδευση των πυροσβεστών, αλλά και με την συνδρομή και όλων των άλλων των φορέων. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την άσκηση. Στα πλαίσια της συνεχής εκπαίδευσης της υπηρεσίας μας, πήραμε την πρωτοβουλία εδώ με την τέχνη της ΔΕΗΣ και με όλους τους αρμόδιους φορείς να κάνουμε μια άσκηση η οποία θα περιλαμβάνει μια μεγάλη κλίμακα σε ένα βιομηχανικό ατύχημα, ένα τεχνολογικό ατύχημα, στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι οι φορείς και ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει ώστε σε μια τέτοια περίπτωση να ανταπεξέλθουμε όπως έχουμε δείξει όλες αυτές τις φορές. Δίπλα μας πάντα είναι η πολιτική προστασία, όλοι οι υπάλληλοι της ΔΕΗ και το τεχνικό προσωπικό. Καθώς, όπως είδατε, η ομάδα διάσωσε ο Ερυθρός Σταυρός όλη τη μέρα και πήγαμε αρκετά καλά. Κύριε Νεμπουράκη, ήταν επιτυχής η άσκηση, νομίζω λειτουργήσαν όλα ρολόι, όπως έπρεπε. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία που έπρεπε να διάσωσε. Είδαμε για άλλη μια φορά ότι και ο συλλογισμός αλλά και η χρόνη μας ήταν σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Γνωριστήκαμε και με ανθρώπους από τη ΔΕΗ. Συνεργαστήκαμε, συνεργαζόμαστε και άλλο που γίνεται το ξέρουμε πλέον ο καθένας και ο άλλος και ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Ελπίζω να είμαστε αχρία. Εγώ σας ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις υπηρεσίες και κυρίως την κοινοβουλευτική. Είναι μια άψογη άσκηση. Εύχομαι κάθε χρόνο να κάνουμε τέτοια εκκλησία. Αλλά εύχομαι επίσης να μην γίνει ποτέ πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για την άρτη εκτέλεση. Η άσκηση έγινε στα σχέδια της ετοιμότητας που έχει η ΔΕΗ σε όλες τις μονάδες της. Είναι ετήσια ή περιλαμβάνεται μέσα στο ISO που έχει να κάνει με την υγεία και την ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. Η άσκηση ήταν πάρα πολύ καλή, πραγματικά πάρα πολύ καλή και θα ήθελα να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς όλους τους πολίτες που βγήκανε και έχουμε και περαιτέρω μια συνεργασία στο εκπαιδευτικό κομμάτι πάλι με όλους τους φορείς και είμαστε πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι με όλο αυτό το οποίο έγινε σήμερα. Πάμε στην ελληνική ομάδα διάσκεψης. Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε σε ασκήσεις περιλαμβάνουν τέτοιου είδους συμβάντα. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι πάντα κοντά μας και εμείς αντίστοιχα είμαστε κοντά τους για να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε συμβεί στο νησί μας και όχι μόνο. Εμείς ήμασταν εδώ με 7 άτομα και 2 διασωστικά οχήματα και βοηθήσαμε στον αναπληρωμό και ευχόμαστε να είμαστε και εμείς αφιερωμένοι. Και ο Ερυθρός Σταυρός πάντα δίνει το παρόν σε αυτές τις όμορφες δραστηριότητες. Ναι, είμαστε και εμείς εδώ πάντα. Όμως όταν γίνονται τέτοιες ασκήσεις, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι πάντα όταν και εφόσον συμβεί κάτι που δεν το ευχόμαστε. Μακάρι οι ασκήσεις όπως και τα πραγματικά γεγονότα να λείπουν τόσο καλά και όμορφα. Η συνεργασία ήταν άψογη και είμαστε πάντα εδώ όταν μας καλούν.